Καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή το κάλεσμα με τον Γιώργο Σόφτσι. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Βιβί Δίσκου, υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνου Συνέλευση στον Ομό Πέλλας. Καλησπέρα σας, κυρία Δίσκου. Καλησπέρα κύριε Σόφτσι, καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές μας και σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Το θέμα μας που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ο εφιάλτης που βιώνουμε όλοι οι Έλληνες στην καθημερινότητά μας. Έτσι ακριβώς. Τι έχετε να μας πείτε δηλαδή για αυτόν εδώ πέρα τον εφιάλτη που βιώνουμε αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες κάθε μέρα? Κύριε Σόφτσι, όντως μιλάμε για έναν εφιάλτη. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, με το καλημέρα, όπως ξυπνάμε όλοι μας, ξεκινάει και ο εφιάλτης μας, που πραγματικά ίσως να μην καταφέραμε να τον αποβάλουμε από την προηγούμενη νύχτα. Ο εφιάλτης αυτός έχει γατζωθεί επάνω μας, έχει γατζωθεί στην υπόστασή μας και δυστυχώς μάθαμε να ζούμε μαζί του. Και λέω δυστυχώς γιατί κάποιοι μας... Συνηθίζεται αυτός ο εφιάλτης? Κύριε Σόφτσι, κάποιοι μας έπεισαν ότι πλέον έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Μας έπεισαν ότι πρέπει να ζούμε με αυτόν τον καθημερινό εφιάλτη και να τον συνηθίσουμε. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη πολυτέλεια. Ξυπνάμε, κοιμόμαστε, τα προβλήματα αυξάνονται καθημερινά, δεν τολμάς να βάλεις το κλειδί στην πόρτα της επιχείρησής σου και όλο αυτό είναι μια, θεωρώ, μια μεγάλη τρομοκρατία που σπέρνουν καθημερινά όλοι αυτοί που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο και μας προσφέρουν απλόχειρα, θα πω πάλι καθημερινά, την άλλη μια εφιαλτική μέρα, η οποία εφιαλτική μέρα επηρεάζει την οικογένεια, τα παιδιά μας, την ύπαρξή μας και καταλήγουμε στην ολόκληρη τη ζωή μας. Και βλέπουμε πραγματικά στις μέρες μας ανθρώπους, αντί να βλέπουμε χαρούμενους ανθρώπους, βλέπουμε ανθρώπους κυθροπούς, νευρικούς, βλέπουμε ανθρώπους αποβλακωμένους μέσα σε μια παράξενη μιζέρια, που αυτό δεν ταιριάζει στον Έλληνα πολίτη, δεν ταιριάζει στον ελληνικό λαό. Και όλα αυτά γιατί, κύριε Σόφτσι? Να πω το γιατί. Γιατί μας έκανε να πιστέψουμε ότι αυτό που ζούμε, ότι αυτός ο καθημερινός φιάλτης είναι μονόδρομος, και μας έκαναν επίσης να πιστέψουμε ότι οι δικές τους οι λύσεις είναι οι μόνες οι λύσεις που προτείνουν. Και βέβαια πάντα για το καλό μας. Πάντα για το οι καλό του Έλληνα. Που προτείνουν είναι αυτό που βιώνουμε βασικά. Γιατί άλλη λύση δεν έχουν προτείνει. Ναι, αλλά είναι καλύτερες όμως και για το καλό μας. Και το βιώνουμε το καλό μας καθημερινά. Και επίσης μας έκαναν να πιστέψουμε ότι δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε καταντήσει μία μαριονέτα του καθεστώτος. Και δυστυχώς από τα καθημερινά μέσα μαζικής εξαπάτησης, εγώ θα πω, δεχόμαστε χιλιάδες σκουπίδια. Και πραγματικά όλοι αυτοί μας έχουν πείσει ότι δεν γίνεται τίποτα. Κύριε Δίσκο, επειδή μιλήσαμε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μας είπατε ότι έχετε μια επιχείρηση. Θα θέλαμε λίγο να δώσουμε ένα πρόσωπο σε αυτόν εδώ πέρα τον εφιάλτη από μια δική σας προσωπική σας εμπειρία. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι προσωπικό, το πώς βιώνετε εσείς αυτόν εδώ πέρα τον εφιάλτη που βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας? Βεβαίως, κύριε Σόφτσι. Εγώ λοιπόν με τον άντρα μου διατηρούμε μια επιχείρηση αθλητικών ειδών στην περιοχή μας, στη Σκίδρα. Όπως και όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μας έκλεισαν. Δεν θέλω να μιλήσω για την πανδημία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι εξαγριωμένη με το καθεστώς. Είμαι εξαγριωμένη με όλους αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι μόνο πολιτική δεν κάνουν.
Λοιπόν, και να τονίσω έτσι στους ακροατές μας ότι εγώ και η επιχείρησή μου και ο σύζυγός μου, λοιπόν, δεν πήραμε καμία βοήθεια από το κράτος. Και πραγματικά γνωρίζω και άλλες τόσες επιχειρήσεις, συναδέλφους, στην περιοχή, Σε ποια που περιοχή ενώ είστε? στη Στη Σκύδρα Σκύδρα, εδράζεται η στην Ομοφέλας. επιχείρηση. Ναι. Λοιπόν, και ενώ διατυμπανίζουν στις ειδήσεις, στα κανάλια τους, ότι ο κόσμος πληρώθηκε, ο κόσμος θα πληρωθεί, ο κόσμος δέχτηκε βοήθεια μεγάλη, επενδύσαμε σε αυτό. Πραγματικά υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, όπως μία από αυτές είναι και η δικιά μας, και δεν πήραμε μία. Και τι εννοώ, μας αφήσανε 2,5 μήνες να πεινάμε και όλο αυτό οδηγεί στο θάνατο των Και όχι επιχειρήσεων. μόνο. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή ανοίξαμε, εμπόρευμα δεν μπορέσαμε να βάλουμε στο μαγαζί γιατί δεν είχαμε δουλειά και οδηγούμαστε προς κλείσιμο. Η κοινή λογική αυτό λέει. Βέβαια να τονίσω στο καθεστώς ότι εγώ δεν πρόκειται να τους κάνω τη χάρη και μιλάω εγώ προσωπικά γιατί αναφέρομαι τώρα στην περίπτωσή μου. Εγώ τη χάρη δεν θα κάνω να... δεν θα τους την κάνω τη χάρη να κλείσω. Θα παλέψω με νύχια και με δόντια γιατί όλο αυτό που βιώνουμε είναι ένα τεράστιο άδικο εις βάρος όλου του ελληνικού λαού, εις βάρος από της οικογένειάς μου, εις βάρος των παιδιών μου. Σας μιλάω λίγο εξαγριωμένα, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός στην Ελλάδα, οι δικοί τους και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, όσες επιχειρήσεις δεν βοηθήθηκαν και είναι αρκετές, οδεύουν προς το κλείσιμο. Αυτό δεν είναι οικονομία, αυτό δεν είναι κράτος, αυτό δεν είναι πολιτική, αυτό δεν είναι Ελλάδα. Η κυρία Δίσκου, έχετε και παιδιά? Έχω 2 παιδιά, 14 και 20 ετών. Φαντάζομαι τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε, δηλαδή, ως και μέσα στην οικογένεια. Κύριε Σόφτση, δεν μπορεί να πιστέψει το καθεστώς. Τι δυνάμεις έχουμε και από πού αντλείται όλο αυτό. Πραγματικά έχουμε πολλές δυνάμεις και σας μιλάω αυτή τη στιγμή χωρίς να στεναχωριέμαι. Δεν στεναχωριέμαι καθόλου αυτή τη στιγμή για την ύπαρξή μου, γιατί έχω γνωρίσει την αλήθεια, έχω γνωρίσει για το τεχνητό χρέος που έχουν φέρει όλοι αυτοί οι Ανθέλληνες στον τόπο μου και πραγματικά επειδή έχω λάβει αρκετές γνώσεις μέσα από το γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης, κάποια στιγμή όλα αυτά θα τελειώσουν, γιατί δεν πάει άλλο, ο λαός θα ξυπνήσει, σε εισαγωγικά χωρίς να θέλω να δείξω κανέναν πολίτη. Θα ξυπνήσουμε λοιπόν από το λίθαργό μας, θα ξυπνήσουμε από αυτά τα σκουπίδια που μας πετάνε καθημερινά, γιατί ο λαός είναι έξυπνος, κύριε Σόφτση. Ναι. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να τους βλέπει. Και ήδη, ήδη έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ήδη μέσω έχει όλο αρχίσει, αυτό ναι, που πραγματικά έχει βιώνουμε. αρχίσει να αντιλαμβάνεται και μέσα από συζητήσεις με συμπολίτες μου, βλέπω ότι αρχίζουν και κατανοούν ότι όλο αυτό είναι μία πλασματική απάτη, μία ψεύτικη κρίση και δυστυχώς οδηγεί κάποιους ανθρώπους, να πω την αλήθεια, σε καταστάσεις δύσκολες, αλλά πρέπει λίγο να ανασάνουμε και ανασένουμε μέσα από τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε τίποτα. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω ήταν ποια είναι η δικιά σας η γνώμη, η άποψη, να το πω, για τα κόμματα. Τα κόμματα, κύριε Σόφτση, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι από το 1832 ζούμε μία κομματοκρατία. Ο ελληνικός λαός βιώνει μία στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης, οικονομικής εξαθλίωσης, ηθικής κατάπτωσης. Έχουμε τη λαϊλασία της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας. Έχουμε την αποξένωση του λαού από τα ιδανικά του, από τη γλώσσα του, από τα έθιμά του. Τα κόμματα λοιπόν είναι υπεύθυνα για τα δεινά του έθνους μας. Δεν προστάτευσαν ποτέ, κύριε Σόφτση, τους πολίτες και δημιουργούσαν πάντα ένα περιβάλλον υποταγής και αιχμαλωσίας στα ξένα ανθεληνικά κέντρα. Τα κόμματα επίσης έδωσαν το δικαίωμα στο τραπεζικό κατεστημένο να εχμαλωτήσει, βασικά
δώσανε στο, έδωσε στις τράπεζες να χαράξει, να χαράξουν οι τράπεζες τη δικιά τους πολιτική, και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες εχμαλωσίας του ελληνικού λαού μέσα στο ίδιο το κράτος. Επίσης, τα κόμματα είναι αυτά, είναι υπεύθυνα που δημιουργούν τις πελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά, τις παρανομίες. Οπότε είναι μεγάλη μάστιγα τα κόμματα, τα οποία στην ουσία τι μας έκαναν, κύριε Σόφτσι? Μας διαμέλυσαν, μας κομμάτιασαν, μας διαίρεσαν και έχουμε φτάσει σε μία κατάσταση, ο ένας να τρέχει δεξιά, ο άλλος αριστερά και να μην κοιτάει ο Έλληνας το συμφέρον του. Γιατί το συμφέρον του Έλληνα πολίτη είναι να ενωθεί. Μόνο με την ένωση μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Βιώνουμε το άδικο τόσα χρόνια. Φτάνει. Το συμφέρον είναι κοινό δηλαδή για όλους. Άμα σκεφτούμε ότι η χώρα ανήκει σε όλους. Έτσι είναι, κύριε Σόφτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο άδικο και πρέπει ο λαός να δει πώς είναι τα πράγματα. Έχει καταστραφεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας μας. Είναι τα πάντα κατεστραμμένα. Εγώ εδώ θέλω να τονίσω στους τηλεθεατές μας ότι ήρθε ο Αρτέμης ο Σόρας, ήρθε αυτός ο μεγάλος άνθρωπος, πραγματικά μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες, μέσα από τις γνώσεις που μας έδωσε ο Αρτέμης ο Σόρας, όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες, όλοι εμείς τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης, γνωρίσαμε, μάθαμε με αδιαφυσβήτητα στοιχεία, και αποδείξεις και μέσα από ΦΕΚ μάθαμε όλη την αλήθεια, όλο το παιχνίδι που μας έπαιξε το καθεστώς. Ποτέ ξανά κανείς δεν μας ενημέρωσε με τόσες αλήθειες. Δηλαδή, φαντάζει ψέμα η τόση αλήθεια. Δεν μπορείς να την πιστέψεις. Κι όμως είναι μια πραγματικότητα που μας την έδωσε ο Αρτέμης ο Σόρας. Και να πούμε και το άλλο, ότι όλα τα κανάλια, όλα τα κόμματα μιλάνε για χρεοκοπία. Εδώ και πόσα χρόνια μιλάνε για μια συνεχόμενη χρεοκοπία. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει. Έχει αποδειχθεί στην ουσία ποτέ. Έτσι ακριβώς. Γιατί το χρέος του δεν ξέρουμε ούτε το ύψος του, ούτε από πού προέρχεται. Ούτε τι έχουμε πάρει. Και μας έχουν εκλογήσει. Ούτε μου, το τι έχουμε Σόφτσι, πάρει για να χρωστάμε αυτά τα λεφτά. Ναι, και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς και οι επόμενες γενιές να ακολουθήσουμε όλα αυτά τις τεχνητές απάτες που έχουν δημιουργήσει αυτοί. Λοιπόν, θέλω να ενημερώσω τους Έλληνες ακροατές, τους τηλεθεατές μας, συγγνώμη, ότι ο Αρτέμης ο Σόρας, μάλλον η Ελλήνων Συνέλευση, στα γραφεία, οι απλοί Έλληνες πολίτες που είναι μέσα στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευση, δώσανε εντολή στον Αρτέμη Σόρα να δημιουργήσει το πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης και μέσα με όλους εμάς τους βουλευτές, οι οποίοι όλοι οι βουλευτές είμαστε εκλεγμένοι από τη βάση. Λοιπόν, και έτσι έχουμε τη δημιουργία του πολιτικού φορέα και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει καταθέσει και τα 600 δις που όλοι γελάνε με αυτά. Λοιπόν, χωρίς να έχουν στοιχεία και αποδείξεις να μας τα καταθέσουν, μόνο γελάνε και μετά την κοπανάνε. Ξέρουν να λένε ένα, α, εσύ του Σόρα είσαι, εντάξει. Λοιπόν, ναι, εμείς είμαστε του Αρτέμη του Σόρα, ο οποίος έχει καταθέσει στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία τα 600 δις. Έχει μιλήσει για πλούτο, είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει μιλήσει για πλούτο. Δις, και μιλάμε και τα 600 εμείς... δις πώς αποδεικνύονται. Τα 600 δις, κύριε Σόφτσι, έχουμε το ΦΕΚ, βασικά έχουμε τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Έχουμε το ΦΕΚ 116 του 15, νόμος με υπαριθμόν 43-52, κύρωση κρατικού προϋπολογισμού του έτους του 2016. Λοιπόν, να πάρουμε κι άλλο ένα ΦΕΚ, γιατί αυτά συνεχίζονται στην πορεία. Το ΦΕΚ 234 του 16, νόμος υπαριθμόν 44-44, κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους του 17. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές και όσοι Έλληνες μας ακούτε σήμερα, αυτά τα χρήματα εμφανίζονται ακόμα και σήμερα. Και στον κρατικό προϋπολογισμό του 20 και στο 21. Λοιπόν, ο Αρτέμης ο Σόρας τα κατέθεσε. Γιατί κανένας από αυτούς τους πολιτικούς που ενδιαφέρεται για τον τόπο του, που είναι Έλληνας, γιατί δηλώνουν όλοι οι Έλληνες εκεί μέσα. Γιατί λοιπόν κανένας από αυτούς
δεν πήρε αυτά τα λεφτά να βοηθηθεί ο ελληνικός λαός. Και βία. Παρά μόνο έχουμε, να τελειώσω ένα λεπτό κύριε Σόφτη, παρά μόνο έχουμε το καθεστώς και όλους αυτούς να ψηφίζουν όλοι μαζί τα μνημόνια και εκεί πέρα έρχεται η μήνυση του Αρτέμις Ώρα στις 28/11/2012, ο οποίος Αρτέμις Ώρας μήνυσε και τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Στουρνάρα, τον Πρόεδρο της Τράπεζας της Εθνικής τότε. Λοιπόν, είναι όλοι τους μοιημένοι. Γιατί κανείς δεν τους ακούμπησε, κύριε Σόφτσι? Γιατί αυτοί ακόμα οι άνθρωποι κάθονται σε εκείνα τα έδρανα? Πότε θα ξυπνήσουμε να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας? Μεγάλο το άδικο. Πολύ μεγάλο, πολύ πάρα μεγάλο, πολύ το, μεγάλο άδικο. Το άδικο. Κάνατε, ας πούμε, μια ρητορική ερώτηση, το πότε θα ξυπνήσουμε ως Έλληνες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι πρέπει να κάνει κάποιος Έλληνας τώρα, δηλαδή ένας Έλληνας πολίτης ακούει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, ακούει εσάς κύριε Αντίσκο. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή για να μπορέσει να αλλάξει όλη αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση? Τι έχετε να πείτε εσείς σε έναν Έλληνα πολίτη ότι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να αλλάξει αυτή εδώ πέρα η κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας? Κύριε Σόφτση, ο Έλληνας ο πολίτης πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσει να μένει στην αδράνεια, να ζει στην αδράνεια, γιατί όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μας έχουν πείσει ότι μόνο τα δικά τους μέτρα, μόνο ο δικός τους ο δρόμος είναι ο μονόδρομος. Ο Έλληνας ο πολίτης πρέπει να γίνει ενεργός πολίτης. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Πρέπει να γνωρίσει την αλήθεια. Αν δεν γνωρίσει την αλήθεια, δεν μπορεί να αντλήσει δύναμη και να σηκώσει το ανάστημά του. Πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Και το ανάστημά μας το σηκώνουμε μέσα από τη γνώση. Τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης προσφέρουν αυτή τη γνώση. Πραγματικά την προσφέρουν αυτή τη γνώση. Όταν γνωρίσεις την αλήθεια, δεν φοβάσαι. Η αλήθεια είναι μία, είναι μοναδική. Και όταν είσαι με την αλήθεια, δεν φοβάσαι κανέναν, γιατί όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Οπότε ο πολίτης πρέπει να γίνει ενεργός, να μπει σε ένα γραφείο της Ελλήνων, να επισκεφτεί μάλλον ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης, να γνωρίσει, να διοικήσει, γιατί μέσα από τα γραφεία μαθαίνουμε να διοικούμε. Είμαστε ένας μικρός δήμος. Κάθε τοπικός οργανισμός είναι ένας μικρός δήμος. Λειτουργούμε σαν Έχει τους δηλαδή δήμους. Ένας Οπότε, τοπικός οργανισμός της Ελλήνων Συνέλευσης, η λειτουργία του είναι όπως ενός δήμου? Δηλαδή έχει διοικητικό βεβαίως, συμβούλιο βεβαίως. και... Κύριε Σόφτση, έχουμε το διοικητικό μας, το ΔΣ, έχουμε τις γενικές μας συνελεύσεις. Κάθε 6 μήνες αλλάζει το διοικητικό και ανανεώνεται, αλλάζουν οι θέσεις για να μπορέσουν όλα τα πρόσωπα, όλα τα μέλη του γραφείου να περάσουν από όλες τις θέσεις και να αναλάβουν τη διοίκηση, είτε σαν γραμματέας, είτε σαν διευθύνων σύμβουλος, είτε σαν πρόεδρος, είτε σαν απλό μέλος. Και το απλό μέλος έχει πολλή δουλειά μέσα στο γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης. Λοιπόν, υπάρχουν τα πρωτοκολλά μας, υπάρχουν όλα τα έγγραφα, λειτουργούμε πραγματικά σαν δήμος. Οπότε και μέσα από αυτό το γραφείο πλέον θα μπορούσε να πολιτευόμαστε. πει κάποιος, κυρία Δίσκο, ότι οι τοπικοί οργανισμοί της Ελλήνων Συνέλευσης είναι μία μύηση να μάθουν να διοικούν οι ίδιοι Έλληνες ώστε να πάρουν τη χώρα στα χέρια τους? Βεβαίως, κύριε Σόφτση. Εγώ από το πουθενά αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφια βουλευτής και το τονίζω από το πουθενά, γιατί μπορεί η έκφραση τώρα να ακούγεται λίγο κάπως, αλλά πραγματικά εγώ στη ζωή μου δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Δεν με ενδιέφερε η Είχατε πολιτική. απειβδίσει. Πάντα έκανα το χατήρι. Είχατε Πείτε απειβδίσει, μου. φαντάζομαι, όπως πολλοί, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει για τον λόγο αυτόν. Γιατί απειβδίσανε και βλέπουν ότι όποιο κόμμα και να ψηφίσει έχει την ίδια γραμμή. Το βλέπουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, το τι έχει πράξει, ας πούμε, με τη Μακεδονία, και βλέπουμε ότι το συνεχίζει αυτό το πράγμα η Νέα Δημοκρατία τώρα με το Αιγαίο. Ένα δείγμα. Κύριε Σόφτη, αυτοί είναι όλοι οι ίδιοι τους. Μόνο τα ονόματά τους αλλάζουν. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε χαμπάρι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι 300 εκεί μέσα είναι ακριβώς όμοιοι. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλάζει μόνο η επικεφαλίδα και ο τίτλος του κόμματός τους. Και το λέει και η ίδια η λέξη το λέει. Κόμμα.
Κόμματα, κομματιάζουνε. Η Ελλήνοσυνέλευση δεν είναι κόμμα. Η Ελλήνοσυνέλευση είναι πολιτικός φορέας. Είναι ένας πανανθρώπινος οργανισμός. Οπότε δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Και όλοι αυτοί εκεί είναι όμοιοι. Δηλαδή πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό σιγά σιγά. Δηλαδή η Ελλήνοσυνέλευση θεσπίζεται από ενεργούς Έλληνες πολίτες που έχουν κάνει μια νομική προσωπικότητα για να πάρουν τη χώρα στα χέρια τους. Γιατί έτσι όπως μας τα λέτε, αυτό το πόρισμα βγάζουμε. Κύριε Σόφτση, έτσι ακριβώς όπως το θέτετε είναι. Είμαστε απλοί πολίτες, ενεργοί πλέον πολίτες, έχουμε φύγει από την αδράνεια, έχουμε βγει από τη λύθη και πλέον παλεύουμε να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας, αλλά όχι μόνοι μας, εμείς θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας. Η Ελλάδα, οι Έλληνες μόνο ενωμένοι θα πάρουν Ελλάδα. Ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί δεν κάνουμε τίποτα. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, μας κομμάτιασαν, μας διαίρεσαν και κοιτάνε τα συμφέροντά τους και βολεύονται τα κόμματα. Ναι. Συνεχίστε. Απλώς μετά, μέσα από όλο αυτό το κομμάτιασμα που κάνουν στον ελληνικό λαό και σε όλους τους λαούς πιστεύω, περνάνε και ό,τι θέλουν να περάσουν. Αγοράζουν, πουλάνε, έχουν πουλήσει τα πάντα στην Ελλάδα. Πού είναι ο Έλληνας? Υποτίθεται ότι ο Έλληνας τους ψηφίζει για να μπορέσουν αυτοί κάποια στιγμή να εκτελέσουν αυτά που θέλει ο λαός. Αυτοί δεν εκτελούν αυτά που τα θέλω του λαού. Αυτοί εκτελούν όλα αυτά που... όλα αυτά που... Για τη δυνάστευση. Τους θέλουν οι απ' έξω. Για τη δυνάστευση. Ναι, αυτό ακριβώς. Βλέπουμε ένα κράτος το οποίο το συντηρούμε όλοι μας να κινείται πάντα εναντίον μας. Αυτό το βιώνουμε τον τελευταίο καιρό όλοι, εμφανέστατα πλέον. Ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνουν όλα τα κόμματα και ό,τι νόμο ψηφίζουν, δεν είναι κανένας υπέρ του Έλληνα πολίτη. Και αυτοί, κύριε Σόφτση, που το παίζουν ότι είναι υπέρ, ωραία να μιλήσουμε λίγο τώρα και λίγο πιο έξω από τα δόντια. Λοιπόν, και αυτοί όλοι που το παίζουν ότι είναι υπέρ και φωνάζουνε και ο κόσμος τους πιστεύει. Γιατί ένα κόμμα από αυτούς, πείτε μου λίγο εσείς τώρα, γιατί ένα κόμμα από αυτούς τους 300 που βρίσκεται εκεί πέρα δεν δηλώνει παραίτηση? Γιατί κάποιος από αυτούς που το παίζει φιλέλληνας, που αγαπάει το λαό, γιατί δεν δηλώνει μία παραίτηση να πέσει το σώμα της Βουλής? Αυτή ίσως είναι μια λειτουργία. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν πέσει το σώμα της Βουλής, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να ξαναδώσει υποψηφιότητα. Άρα η καρέκλα είναι γλυκιά. Η καρέκλα είναι γλυκιά. Άρα πάμε όλοι για την καρέκλα. Ο λαός που στο πέταμα, το ζούμε. Το βιώνουμε, να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν θα τους περάσει, κύριε Σόφτση, ο λαός ξύπνησε. Δεν θα τους περάσει. Θα πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Μας αναλύσατε τη δομή της Ελληνοσυνέλευσης και αυτό που ακούσαμε είναι σαν να μιλάμε για την επιστροφή της πραγματικής δημοκρατίας. Η Ελλήνοσυνέλευση είναι επιστροφή της πραγματικής δημοκρατίας. Γιατί έτσι όπως μας το αναλύσατε με τη δόμηση που υπάρχουν στους τοπικούς οργανισμούς, συν την κίνηση που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι όλοι οι υποψήφοι βουλευτές, τουλάχιστον όσους έχουμε φιλοξενήσει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, είναι Έλληνες πολίτες με επιχειρήσεις, όπως και εσείς, και κανένας τους δεν έχει έρθει εδώ που να είναι, όπως το λέμε, επαγγελματίας πολιτικός. Μιλάμε δηλαδή για μια επιστροφή της πραγματικής δημοκρατίας που τη φέρνουν οι Έλληνες πολίτες. Ναι, μιλάμε για μια πραγματική επιστροφή της δημοκρατίας. Γιατί μέχρι τώρα ζούσαμε μια ολιγαρχία. Ζούσαμε τα κόμματα, όπως είπαμε, τα κόμματα τα ζήσαμε. Ζούμε τα τζάκια. Ναι. Εγώ δεν προέρχομαι από κάποιο τζάκι. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι ο λαός αντιλαμβάνεται και μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου αρχίζει και αντιλαμβάνεται και πραγματικά γνωρίζει όλο αυτό το μεγαλείο της Ελλήνων Συνέλευσης. Αρχίζει και γίνεται ενεργός πολίτης και το βλέπουμε
και από τα γραφεία και από, από τις αιτήσεις των Άκου μελών πάει μας. δηλαδή ο Έλληνας πολίτης στην Ελλήνο Συνέλευση σήμερα, μετά από όλα αυτά που Ακουμπάει. έχουμε ακούσει όλα αυτά εδώ πέρα τα χρόνια. Ακουμπάει και θεωρώ ότι η Ελλήνων Συνέλευση είναι μονόδρομος. Γιατί εξηγήσαμε και πιο παραπάνω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τα πάντα είναι... υπάρχει ένα τεράστιο πέπλο αδικίας σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Αυτό θα σταματήσει γιατί ο κόσμος πλέον πάτωσε. Η οικονομία έχει πατώσει. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι έρχονται καλύτερα. Μέλλον εγώ δεν βλέπω προσωπικά. Και πρέπει να μεταλαμπαδέψουμε όλες αυτές τις γνώσεις που γνωρίζουμε μέσα από τα γραφεία και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και πραγματικά η Ελλήνων Συνέλευση αυτή τη στιγμή καλεί όλους τους Έλληνες όχι απλώς να μπουν μέσα στο γραφείο, κύριε Σόφτση, όχι απλώς να διοικήσουν, να Δηλαδή, απολυτευτούν, όπως έκανα και εγώ. ναι. Δηλαδή γίνεται ένα μεγάλο κάλεσμα αυτή τη στιγμή και κάνουμε όλοι οι υποψήφοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης ένα μεγάλο κάλεσμα στους συμπολίτες μας να έρθουν να επισκεφτούν το γραφείο και να Να απολυτευτούν. δηλώσουν Γιατί δηλαδή μόνο ο υποψηφιότητα με την πολίτης... Ελλήνων Συνέλευση. Βεβαίως. Βεβαίως. Να θέσουν υποψηφιότητα με την Μπορεί Ελλήνων Συνέλευση. οποιοδήποτε, Πλέον... συγγνώμη που σας διακόπτω, μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης να δηλώσει υποψηφιότητα με την Ελλήνων Συνέλευση. Μας έχουν προάγει το πολυτελική ότι και καλά πρέπει να είσαι ο σπουδαγμένος, ο διαβασμένος, ο δικηγόρος, ο γιος του Προέδρου. Τους είδαμε και τους σπουδαγμένους. Λοιπόν, τόσα χρόνια τους είδαμε τους ορίστε, σπουδαγμένους. Τους δίθεν σπουδαγμένους. Λοιπόν, κύριε Σόφτση, ο απλός Έλληνας πολίτης μπορεί να έρθει στο γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης και να πολιτευτεί, να ενεργοποιηθεί και να μπορέσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες πολίτες, όλοι οι απλοί Έλληνες, εμείς οι πολίτες που έχουμε κολλήσει και κάποιο ένσημο, έχουμε εργαστεί. Και γνωρίζουμε και από Δεν πραγματική ήμασταν, οικονομία, έτσι. Δεν περάσαμε τη ζωή μας με τα λεφτά του πατέρα μας. Είμαστε εργαζόμενα παιδιά. Ξυπνήσαμε και στις 4, δουλέψαμε και νυχτερινές βάρδιες στη ζωή μας. Ξέρουμε πώς είναι το μεροκάματο, ξέρουμε πόσο πονάει. Έχουμε μάθει να ζούμε με τα λίγα. Οπότε, φαντάζει όνειρο η πολιτική, αλλά πρέπει ο πολίτης να κάνει πολιτική. Ο απλός πολίτης πρέπει να κάνει τελικά την πολιτική. Τα κόμματα τα ζήσαμε, είπαμε. Δεν θα είχαμε, αν δεν τους είχαμε αυτούς τόσα χρόνια, δεν θα είχαμε το φιάσκο του χρηματιστηρίου. Δεν θα είχαμε τις μίζες των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν θα είχαμε το χρέος που ξαφνικά ήρθαν και μας επέβαλαν ένα τρελό χρέος. Από πού? Από αυτά που φάγατε εσείς. Γιατί εγώ δεν έφαγα τίποτα προσωπικά. Αλλά ούτε και κανένας Έλληνας πολίτης απλώς πλήρωνε τους φόρους του και όλες τις υποχρεώσεις του. Έτσι ακριβώς, κύριε Σόφτση. Μένω σε αυτήν την εκπομπή στο κάλεσμα που κάνατε σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά, το βιώνουμε για πρώτη φορά από έναν πολιτικό φορέα και όχι από κόμμα, να κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες να πολιτευτούν και να δηλώσουν υποψηφιότητα ως βουλευτές. Στην ουσία αυτό εδώ πέρα το κάλεσμα είναι η ενεργοποίηση του κάθε Έλληνα να πάρει στα χέρια του τη ζωή του και τη χώρα του. Προσωπικά αυτό αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας. Κύριε Σόφτση, ο Πανανθρώπινος Οργανισμός της Ελλήνων Συνέλευσης βοηθάει τα μέλη να οπλιστούν ώστε να πολεμήσουν την αντινόηση που έχει καταλάβει τη χώρα μας σε όλο και όλο τον πλανήτη. Ο αγώνας που κάνουμε όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης ενέχει πραγματικά αρετή. Είναι δηλαδή ένας αγώνας για το κοινωνικό σύνολο, για το για καλό όλους όλων. δηλαδή. Για όλους. Τώρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποπροσανατολίζουν την νόηση του ανθρώπου, βάζοντας και θέτοντας μία πλασματική εικόνα, δίνοντας κάτι πολύ διαφορετικό στον κόσμο.
Ο μόνος άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος μίλησε, όπως είπα και προηγουμένως, για κληρονομικά δικαιώματα του έθνους των Ελλήνων, είναι ο Αρτέμης Οσόρας. Το αποτύπωσε σε ιδρυτική διακήρυξη, το κατέθεσε στον Άριο Πάγο με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 στις 4 Σενάτου του 2015, αποτύπωσε κυβερνητικό πρόγραμμα για πρώτη φορά και ο Έλληνας πολίτης, αυτά είπαμε, πρέπει να τα γνωρίσει μέσα και θα τα γνωρίσει μόνο μέσα από το γραφείο της Ελληνοσυνέλευσης. Τα άλλα τα κόμματα τώρα μπορεί να θέσανε να καταθέσανε κάποια προγράμματα, αλλά μένουν μόνο στα λόγια. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα διακρινόμαστε μάλλον για τον πλούσιο λόγο μας, αλλά τα έργα δυστυχώς είναι πολύ φτωχά. Λοιπόν, αυτό που είπατε ότι έχουν κατατεθεί το πρόγραμμα, οι προγραμματικές δηλώσεις της Ελληνοσυνέλευσης στον Άρο Πάγο, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι άλλη μια πρωτιά της Ελληνοσυνέλευσης. Ναι, και έχουν οριστεί 49 μελέτες για 350.000 αυτά όλα έργα. Αυτά αναγράφονται μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελληνοσυνέλευσης. Βεβαίως. Ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από ένα γραφείο της Ελληνοσυνέλευσης και να καθίσει να γνωρίσει τι ακριβώς έχουμε καταθέσει. Γιατί όλα αυτά που έχουμε καταθέσει, κύριε Σόφτση, πρέπει να τα εκτελέσουμε. Και στην Ελληνοσυνέλευση, επειδή εμείς έχουμε υπογράψει εξ αρχής την άρση της ασυλίας μας. Όποιος άμα δεν εκτελέσει. Αν κατατεθήκαν στον Άριο Πάγο για να γίνει μια δέσμευση νομική, να σας το θέσω βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Μιλάμε για το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας. Δηλαδή, τον άμα Άριο δεν Πάγο, εκτελεστεί το πρόγραμμα της Ελληνοσυνέλευσης, θα υπάρχουν νομικές κυρώσεις. Βεβαίως. Και πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, εμείς οι βουλευτές έχουμε ήδη υπογράψει την άρση της ασυλίας μας, που σημαίνει ότι όταν δεν θα εκτελέσουμε αυτό που καλεστήκαμε να εκτελέσουμε, αν δεν το εκτελέσουμε, θα φύγουμε και θα έρθει αμέσως ικανότερος να πάρει τη θέση. Γιατί όλα αυτά πρέπει να εκτελεστούν. Δεν είναι αερολογίες, είναι κύριε κλειδωμένο Σόφτση. Δηλαδή. Είναι κατατεθειμένα και υπογεγραμμένα. Είναι κλειδωμένο έτσι που θα εκτελεστεί όπως και να έχει. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Θα εκτελεστεί, κύριε Σόφτση. Θα εκτελεστεί. Δεν γίνεται να μην εκτελεστεί. Γιατί θα το εκτελέσουν Έλληνες πολίτες. Πολίτες από τη βάση. Και ο λαός δεν κάνει λάθος. Ο πολίτης δεν θα κάνει λάθος. Γιατί θα το κάνει για τον ίδιο του, για τη χώρα του, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Δεν γίνονται λάθη πλέον. Γνωρίζουμε που πάμε και τι κάνουμε. Γνωρίζουμε τι θέλουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή βγήκα γνωρίζοντας ότι πρέπει να πω κάποια πράγματα. Όχι να παρακαλέσω, ούτε να ξεγελάσω τους πολίτες. Δεν είμαι πολιτικός του ΘΑ. Είμαι μία πολίτης αγανακτισμένη που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει κάτι για τη χώρα της, για την Ελλάδα που αγαπά. Όπως την αγαπάνε, πιστεύω, και πολλοί Έλληνες. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι ένα θυμό διαχειρίσιμο μετά της νοήσεως. Μέσα από αυτή κύριε τη συζήτηση, Σόφτση, ναι, μπορεί. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη στη ζωή μου που κατάφερα αυτή τη στιγμή να γνωρίσω την αλήθεια και να μην φοβάμαι. Εγώ έχω σταματήσει να φοβάμαι, κύριε Σόφτση. Και πρωτού σας μίλησα για την επιχείρησή μου, αλλά μπορεί αυτή τη στιγμή η επιχείρηση, όλες οι επιχείρησεις να έχουν πάρει το κάτω δρόμο, αλλά εγώ το βράδυ κοιμάμαι, κύριε Σόφτση. Κοιμάμαι γιατί γνωρίζω πραγματικά τα σχέδιά τους. Γνωρίζω που θέλουν να μας πάνε, αλλά έχω και τη λύση. Και η λύση είναι η Ελληνοσυνέλευση. Γιατί είμαστε με την αλήθεια. Και η αλήθεια στο τέλος πάντα νικάει. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Οπότε δεν με φοβίζει κάτι, κύριε Σόφτση. Ας έρθουνε, μπορώ να τους αντιμετωπίσω. Γνωρίζω, τους λέει κάτι αυτή η λέξη. Γνωρίζω. Και η γνώση αποβάλλει το φόβο. Αυτό ακριβώς. Και έχω πλέον σταματήσει να τους τρέφω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δίσκου, για αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι σίγουρα την ένταση της φωνής σας, λόγω του άδικου που βιώνουμε όλοι μας και κατ' επέκταση κι εσείς, έτσι σαν επιχειρηματίας. Θα κάνουμε σίγουρα και άλλες εκπομπές. Μας αρέσει δηλαδή σαν εκπομπή να καλούμε Έλληνες οι οποίοι
βγάζουν αυτό το άδικο που βιώνουμε για να ακουστεί μια φορά, αφού δεν το κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κάνει το web αργό TV. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε, για να αποτυπώνουν οι Έλληνες το λόγο τους και όλον αυτό εδώ πέρα το άδικο που βιώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δίσκου. Τιμή μου που ήμουν μαζί σας και τιμή μου επίσης που μου δώσατε το βήμα να μεταλαμπαδεύσω όλες τις γνώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης, που είναι τεράστια η γνώση. Σίγουρα. Σαν τελευταίο, επειδή με έκανε φοβερή εντύπωση, θα κρατήσω αυτό το κάλεσμα και το άνοιγμα που κάνατε για υποψηφιότητα ως βουλευτή σε όλους τους Έλληνες πολίτες, κάτι που δεν το έχω δει ποτέ εγώ στη ζωή μου από τότε που εσαρκώθηκα σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή μέχρι σήμερα, αλλά φαντάζομαι ότι και κανένας άλλος, ό,τι και ηλικία να είναι, όσο και μεγαλύτερος να είναι. Κρατάω αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά, δυναμικός. Γεια σας. Γεια σας.